αυτά από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, στην Κόρινθο. Και πάμε εμείς στον συνάδελφο του Γιάννη Στεφανή, που παρακολούθησε από κοντά αυτή την πορεία του κ. Μητσοτάκη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα σε όλους που μας παρακολουθούν. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε τόσο τη διαδρομή αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κορινθία, σε προεκλογικούς ρυθμούς, με αρκετό κόσμο και με αρκετά μηνύματα για την οικονομία. Ναι, ήταν μια καλή επίσκεψη και συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κορινθία, σε Λουτράκη και Κόρινθο. Τα αποτελέσματα θα τα δούνε μετά στις εκλογές, δηλαδή όλοι. Να τονίσουμε ότι πέραν από τα μηνύματα αυτά είδαμε και διάφορα. Εδώ σήμερα για πρώτη φορά συναντήσαμε εδώ στην Κόρινθο και τον βουλευτή, τον νέο βουλευτή που βγήκε από τις εκλογές και πρώην βουλευτής που ήταν και τώρα πάλι είναι βουλευτής και είναι υποψήφιος, τον κύριο Κώστα Βλάση. Mm-hmm. Όπως είδαμε, είχαν πάρει σε συνάντηση μέρος και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Νίκας, πολλοί δήμαρχοι εδώ, ο κύριος Σμυρνιώτης από την Αρκαδία, από την Τρίπολη και διάφοροι άλλοι. Αλλά θέλει εντύπωση εδώ έκανε. Εγώ βλέπω τώρα τα πλάνα με τον κύριο Βλάση, με τον κύριο Μητσοτάκη και τον διάλογο που είχαν και για τους Αρκάδες. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί... Ναι, συγγνώμη. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί παρακολούθησα και τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, είναι ότι υπήρξαν 4 αναφορές στους δημάρχους για την αυτοδιοίκηση και για τα έργα που γίνονται. 4 αναφορές στους δημάρχους και καμία αναφορά στην περιφέρεια και τον περιφερειάρχη. Βεβαίως. Πώς να είναι όταν η περιφέρεια Πελοποννήσου, προσέξτε, το 2018, επειδή ήμασταν εδώ, και πάλι εμείς από εδώ ξεκίνησε η ανακοίνωση που έκανε τότε ο κύριος Μητσοτάκης για τον νυν περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, το 2018 είχαν γίνει πλημμύρες, αν θυμάστε, σε όλη την Ελλάδα και στην Κορινθία, σε πολλές περιοχές, και είχε έρθει στη Βόχα, στο Βραχάτι και στο Κιάτρο ο κύριος Μητσοτάκης και είχε ανακοινώσει τότε τον κύριο Νίκα ως υποψήφιο περιφερειάρχη στην Πελοπόννησο. Έτσι ξεκίνησε. Σήμερα εμείς τον κύριο περιφερειάρχη προχθές τον ρωτήσαμε που έβαλε στην Κόρινθο ότι αν θα ο κύριος Μητσοτάκης, αν γνωρίζει κάτι, ότι αν θα ανακοινώσει το όνομά του, και είπε δεν ξέρω και μετά λέει δεν πιστεύω γιατί θα είπε μόνο για τις εκλογές. Αλλά σήμερα είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη, είδαμε τον κύριο Βλάση. Έμοιαζε να είναι περισσότερο παγωμένο, να το πω έτσι, το σκηνικό προς την πλευρά του νυν περιφερειάρχη και δεν ξέρω τι σημαντικότητα. Ο νυν περιφερειάρχης ήταν κάπου, είναι η αίσθηση που δημιουργείται. Ναι. Ήταν κάπου στο βάθος ο κύριος περιφερειάρχης. Κάπου στο βάθος. Με τους άλλους, κάποιους άλλους δημάρχους, η κομματική στελέχη. Αλλά ο δήμαρχος Κορινθίων και ο δήμαρχος Λουτρακίου Περαγόρας και άλλοι δήμαρχοι Ξυλοκάστου και Κιάτ ήτουσαν μπροστά. Δίπλα στον κύριο. Και σε αυτούς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Νομίζω το. Βεβαίως, όπως είδαμε, ότι θα κάνει, ότι θα βοηθήσει τους Δήμους και όπως και βοηθάει τους Δήμους στην περιφέρεια και της Πελοποννήσου, αλλά και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Αλλά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αυτό φάνηκε, σας το λέω με βεβαιότητα, ότι φάνηκε ότι από την σημερινή παρουσία και του κύριου Βλάση, αλλά και του κύριου Νίκα, ότι ο επόμενος για υποψήφιος, αυτά που βλέπω τώρα, το λέω εγώ, δεν το λέω και με σιγουριά, αλλά το λέω από τη μεριά μου, ότι με όλα αυτά τα ενδεχόμενα, και το συζητάγαν όλοι σήμερα, ότι πιθανότητα να είναι ο κύριος Βλάσης ο άνθρωπος που θα ανακοινώσει σε λίγους μήνες ή μετά τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές τον άλλο μήνα, δηλαδή μετά τις εκλογές 25 του μήνα, δηλαδή τον άλλο μήνα να ανακοινώσει, το Ιούλιο, να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Βλάση, είναι πιο σίγουρος και πιο κοντά αυτή η πιθανότητα παρά να ανακοινώσει τον κύριο Νίκα, που από μόνος του, και αυτό έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς και εδώ στην Κορινθία, ότι από μόνος του ανήμερα των εκλογών ανακοίνωσε ότι θα κατέβει για περιφερειάρχης. Νομίζω έδωσε όλη την αίσθηση που επικράτησε με τον τρόπο που ξέρεις να κάνεις καλά. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.